Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στις Βρυξέλλες να μιλήσουμε με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αρβανίτη, καλή σας μέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα από το Βρυξέλλες, που πάντα βρέχουν εδώ και μετακρύες είναι το πρόσωπο. Είναι το κλίμα έτσι στις Βρυξέλλες, είναι γνωστό. Είναι κακό κλίμα. Γενικότερα το κλίμα όμως, πώς είναι τώρα με βάση αυτά τα που βιώνουμε στα ελληνοτουρκικά σύνορα, κύριε Αρβανίτη, πώς είναι το κλίμα, τι λένε οι συνάδελφοί σας και βεβαίως, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα συνεδριάζει το Ευρωκοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Θα συνεδριάσει το Ευρωκοινοβούλιο, θα έχουμε έτσι κι αλλιώς. Γίνεται επαφές. Θέλω να σας πω το κλίμα για με τους χειρισμούς κυβέρνησης είναι θετικό. Ναι. Δηλαδή, μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να χαίρεται και να κάνει επικοινωνιακό παιχνίδι και από ό,τι βλέπω και διαβάζω έχουν κινητοποιηθεί από ΜΕΑ μέχρι ακροδεξιούς. Δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο καταρχήν σαν εικόνα. Ακούω, δεν το ξέρω εγώ, θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς, ότι έχουμε και νεκρό στην περιοχή του Εύρου. Έτσι τουλάχιστον ακούστηκε εδώ, πέσα το πρωί. Αυτό ήταν όμως fake news, κύριε Αρβανίτη. Δηλαδή δεν ισχύει κάτι. Όχι, αυτό. Ναι. Προσέξτε, ναι, γι' αυτό εγώ το ξέρω ότι ήταν fake news. Ναι. Ήταν και πολλά fake news που βγάζουν οι Τούρκοι. Απλώς σήμερα το πρωί παίζει αυτή η είδηση και παίζει και βίντεο. Και είδα και εδώ τώρα και σε διάφορα εταιρικά ελληνικά, στο TVXS κτλ. Πρέπει αυτό να τσεκάρουμε. Πάντως στο κλίμα. Επειδή παίζουν fake news, επειδή παίζει ο Ερντογάν απαράδεκτα, επειδή είναι βρώμικο το παιχνίδι της Τουρκίας, επειδή μήπως η Ελλάδα ουσιαστικά παίζει ανόητες αυτή τη στιγμή, για την κυβέρνηση μιλώ, γιατί έχω την αίσθηση ότι μετά και το επικοινωνιακό σοου που έγινε προχθές με τους θεσμούς, με τους εκπροσώπους πάνω στους επικεφαλείς για να μας ακριβήσει, γιατί δεν έχουν καμιά... το κοινοβούλιο έχει τη μεγάλη δύναμη. Σε αυτά που είπε και να σας τα εξηγήσω στην αρχή, συνέχεια. Τι μας είπε η κυρία Φοντελάιεν, δεν κατάλαβα ότι θα πάρουμε 700 εκατομμύρια ευρώ, θα κάνουμε υποδομές, δηλαδή κέντρα, και θα μείνουν στην Ελλάδα. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Διότι το αίτημα το δικό μας, αυτό που εμείς θέλουμε δηλαδή, ή αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για να είμαστε πιο ακριβείς, ή και αριστερά, και αυτό που εδώ σηκώνουμε στην Ευρώπη είναι ισότιμη διαχείριση και ανακούφιση και προώθηση των ανθρώπων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλήθεια είναι αυτό που λέτε, κύριε Αρβανίτη, μισό λεπτό. Αυτό που λέτε είναι αληθές. Δηλαδή, το ότι δεν ακούσαμε επαναπροώθηση. Δεν ακούσαμε προώθηση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι έκθετη η κυβέρνηση. Η Γιώχα Σοχτές είπε ότι δεν μας έχει γίνει έτοιμα. Φοβάμαι για να το επενδύει. Από ό,τι έχω καταλάβει και διαβάσει και αυτό που βγάλαμε εδώ, φοβάμαι ότι η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τη Γερμανία και με κάποιους από τους θεσμούς για να κάνει αυτό το πράγμα στην ελληνική μεθόδιο. Αλλιώς, γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν ζητάει σύνοδο κορυφής, γιατί μάλλον δεν τον αφήνει η Μέρκελ, γιατί μάλλον έχει συμφωνήσει με τη Μέρκελ. Γιατί έχει συμφωνήσει ότι θα κάνει την Ελλάδα φυλακή. Γι' αυτό δεν ήθελε την. Ακούστε κάτι, κύριε Μαρδάκη. Όταν εμείς, γιατί αυτοί βάλανε βέτο να μην πηγαίνουν από τα νησιά στην Ενδοχώρα και το έλεγαν ουσιαστικά ότι έχουν και πλάτες. Γιατί οι ξένοι φοβούνται ότι από την Ενδοχώρα αυτοί με τον ΑΒ τρόπο θα φύγουν και θα πάνε στην Ευρώπη. Και γι' αυτό στο δεύτερο μέρος του σχεδίου τους ήθελαν να τους εγκλωβίσουν στα νησιά. Ναι. Εσείς λέτε λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, ναι. Τι γίνεται. Εσείς λέτε λοιπόν ότι θα έπρεπε να ακολουθηθεί μια διαφορετική πολιτική από την κυβέρνηση. Ωστόσο, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προθέσε στη συνέντευξή του στο ΜΕΓΑ είπε ότι καλώς κλείσαν τα σύνορα. Δηλαδή, σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι πάει ομονοή μαζί με την κυβέρνηση όσον αφορά συγκεκριμένα μέτρα, τα έκτακτα αυτά μέτρα που έχουν ληφθεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Από εκεί και πέρα όμως. Όλη η πολιτική κατάσταση. Ναι. Κύριε Μαρδάκη, ναι. Την είδα τη συνέντευξη. Είναι σίγουρο ότι την είδα. Την είδα. Είναι άλλο πράγμα ότι παίρνω έκτακτα μέτρα σε μια μαζική. Σε ένα πρόβλημα που έχει μαζική. Μαζικό χαρακτήρα. Και άλλο παίρνω μέτρα τα οποία έχουν έξω από τα όρια χαρακτήρα. Έξω από τα όρια. Δηλαδή το να οπλοφορούν πολίτες αγνώστου ταυτότητος και να γίνουν και στα κανάλια με τις κουμπούρες και να ακούμε ότι έχουν έρθει και νεοναζί από την Αυστρία και αυτό είναι έξω από τα όρια. Τι φυλάμε τώρα, μην τρελαθούμε τώρα και ένα τέτοιο αφήγημα για να καταλάβει ο κόσμος που είναι η παγίδα.
Η παγίδα είναι ότι η χώρα με 700 εκατομμύρια θα γίνει μια μεγάλη φυλακή, εδώ θα μείνουν. Εμείς ζητάμε, πρώτον, δεν άσκησε βέτο στο ΝΑΤΟ. Με επιθετική ενέργεια της Τουρκίας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζει τον Ερντογάν μέσω ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζει τον Ερντογάν μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θέατρο του παραλόγου είναι αυτό? Ποιος είναι ο εχθρός? Ο εχθρός είναι οι ταλαιπωρημένοι που έχουν χτυπηθεί στο Αφγανιστάν, αυτόν που τους χρησιμοποιεί ο Ερντογάν ως σφαίρες στην προκειμένη περίπτωση, και αντί να τον εκθέσουμε, πάμε λαού-λαού. Πάντως, ο συνάδελφός σας, ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, τον οποίο είχα φιλοξενήσει στη χθεσινή μας εκπομπή, είπε ότι η Ευρώπη κινείται προς την κατεύθυνση της εκτόνωσης της κρίσης επί της ουσίας. Δηλαδή, προσπαθούν να βρουν μια λύση το τι θα γίνει στη Συρία. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά εκβιάζει ο Ερντογάν. Άρα λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι η ελληνική κυβέρνηση υποκύπτει σε αυτές τις πιέσεις του Ερντογάν, δεχόμενοι τις πρόσφυγες μετανάστες επί Μακρόν στη χώρα μας με την κατασκευή αυτών των κλειστών δομών, κύριε Αρβανίτη? Ακόμα χειρότερα. Η ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά υποκύπτει στα σχέδια κάποιων δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν σοβαρά συμφέροντα στη Συρία και παίζει ουσιαστικά το παιχνίδι τους, και εμείς τίποτα δεν έχουμε να κερδίσουμε από αυτή την ιστορία. Τίποτα ακριβώς. Παίζεται στη Συρία ένα φοβερό γεωπολιτικό παιχνίδι Ρώσων, Αμερικάνων, Ευρωπαίων, σφάζουν τον κόσμο και παρακάτω και στο Αφγανιστάν και σε όλη αυτή την περιοχή. Και ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης είναι η μπροστοφυλακή ενός μεγάλου σχεδίου. Φοβάμαι ότι στην προκειμένη περίπτωση, γιατί αυτό θα κρατήσει. Αυτό δεν είναι μια κρίση η οποία βλέπουμε τώρα θα κρατήσει δύο μέρες. Αυτό θα κρατήσει. Θα είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση πάρα πολύ καιρό. Χωρίς να εκτονώνεται το πρόβλημα το δικό μας, και έχοντας τον κόσμο σε μια, το δικό μας κόσμο, τους Έλληνες δηλαδή, σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Δηλαδή, εσείς θέλετε, εμείς θέλουμε να έχουμε εδώ όσους μια χώρα φυλακή. Γιατί δεν παίρνει υπόλοιπο? Γιατί ο κύριος Όρμπαν, ο κύριος Σαλβίνι, όλοι αυτοί είπανε μπράβο στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μας κόβει γιατί αυτοί λένε μπράβο. Τι μπράβο? Να πάρουμε αυτό που αναλογεί. Στη Ρουμανία έχουν 100 πρόσφυγες όλους. Η Γερμανία είπε χθες που ήταν μπράβο στην ελληνική κυβέρνηση, δεν παίρνω κανέναν. Δεν κατάλαβα. Πώς δεν παίρνεις κανέναν? Δηλαδή είσαι στην Ελλάδα. Παίρνεις αυτά που θέλεις να πάρεις από τον πλούτο μιας χώρας και. Εδώ θα πεις το πρόβλημα ότι το προσφυγικό είναι δικό σας. Πάρτε και 700 εκατομμύρια. Αυτό γίνεται σήμερα. Προσπαθούμε να το πούμε στα περιφερειακά μέσα, κύριε Βαρδάκη. Διότι στα κεντρικά μέσα υπάρχει ένας κοινός των συντάξεων που λέει μια άποψη. Έχω πάθει με αυτό το πράγμα. Μόνο μέσα από τα περιφερειακά μέσα πρέπει να υπάρχει μια άλλη άποψη. Επειδή ποτέ δεν πάβει ένας πολιτικός που είναι δημοσιογράφος να είναι δημοσιογράφος, αυτό είναι δεδομένο, κύριε Αρβανίτη, και εσείς για πολλά χρόνια ασχολείστε με τη δημοσιογραφία, εννοείται αυτό. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω ότι εάν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Τουρκία και η Ευρώπη που εμπλέκονται στο θέμα της Συρίας θα προσπαθήσουν να βρουν μια λύση και θα ικανοποιήσουν τελικά τον Ερντογάν. Η εκτίμησή σας ποια είναι? Γιατί η ζώνη ασφαλείας που θέλει ο Ερντογάν για να ελέγξει τους Κούρδους και όλους αυτούς στην Συρία έχει να κάνει και με αυτό τον εκβιασμό. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα υπόλοιπα που έχουμε, τα ενεργειακά και η Ανατολική Μεσόγειος, είναι ουσιαστικά αυτό, να ελέγξει ένα μεγάλο κομμάτι των ανατολικών συνόρων του. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί λύση πάνω σε αυτό ή θα το συνεχίσουμε έτσι? Νομίζω ότι έχουμε την ίδια εκτίμηση. Δεν σας κάνει και σας εντύπωση ότι ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε οι Ευρωπαϊκοί Ένωση έχουν καταδικάσει την Τουρκία. Σοβαρά και επίσημα. Γι' αυτό που γίνεται. Ναι. Δεν έχω ακούσει εγώ κάτι τέτοιο. Χαϊδέματα ακούω. Και η βασική τους έννοια είναι μία. Μην τους φύγει. Καλά, και η Ρωσία έχει μεγάλη ευθύνη. Μην τους αφήσουμε απ' έξω. Όλο αυτό το παραμύθι που γίνεται και όλο αυτό το παιχνίδι, το απαράδεκτο που γίνεται και άλλα. Δεν μας κάνει εντύπωση τι παιχνίδι παίζεται εκεί αυτή τη στιγμή. Και είναι δυνατόν αυτό το πράγμα το διαχειριζόμαστε έτσι? Εμείς για να είμαστε σαφείς και να ξέρουν οι ακροατές σας τι ακριβώς ζητάμε και τι ακριβώς επενδύσει στη χώρα. Καταρχήν, στο κομμάτι το ανθρωπιστικό, η Ελλάδα έπρεπε αυτό το χαρτί να το κρατάει γιατί είχε ψηλά. Γιατί εδώ, ξέρετε, οι ευρωβουλευτές δεν είναι ακριβώς όπως νομίζουν κάποιοι. Θα πει η Μέρκελ αυτό και οι ευρωβουλευτές θα κάνουν αυτό. Εδώ γίνονται ήδη κινητοποιήσεις. Αλλάζει ο χαρακτήρας. Εμείς δίνουμε μάχη μεγάλη να πούμε ότι οι Έλληνες δεν είναι αυτό που νομίζετε. Οι Έλληνες είναι αυτό που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν τα έπαιξε καλά ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, συγγνώμη, οι συνάδελφοί σας ευρωβουλευτές από άλλες χώρες πιστεύουν τα fake news της Τουρκίας, θέλετε να πείτε? Γιατί αναφερθήκατε πριν από λίγο σε αυτό.
Ναι, προσέξτε, αυτό σα το είπα πάλι, δεν ξέρω αν πάω στην άλλη. Εγώ διαβάζω σήμερα στο TVXS, ναι, τώρα δηλαδή που έχω παράγει, ναι, τον υπολογιστή, ότι αυτό επιβεβαιώνεται. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, δεν είναι καλό για να το διαχειριστούμε εμείς έξω. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Ναι. Αυτή είναι μακριά από την Ελλάδα. Ναι, δεν έχουν δει όμως, γιατί είναι... χθες ο κ. Γεραπετρίτης, παραδείγματος χάρη, ενημέρωσε τους συναδέλφους τους υπουργούς εσωτερικών. Και εμείς το κάναμε. Ναι. Και εμείς το με το βίντεο αυτό που έχουμε, διακινητές οι οποίοι λένε ότι μας έχει δώσει εντολή ο Ερντογάν να διακινούμε, και μάλιστα δωρεάν σε πολλές περιπτώσεις. Έχουμε τους αστυνομικούς, τους Τούρκους, οι οποίοι πετούν τα κρυγόνα στην ελληνική πλευρά. Ναι. Μην τσιμπάτε σε αυτό. Αυτό το κάνουμε και εμείς. Αυτές τις πληροφορίες που έχουμε από την ελληνική κυβέρνηση και εμείς οι ευρωβουλευτές, αυτά τους λέμε. Ναι. Προσέξτε, είναι διακινητές. Μην κάνουμε την πληροφορία. Γι' αυτό θέλουμε την πληροφορία όταν έρχεται από την κυβέρνηση να είναι καθαρή. Μάλιστα. Είμαστε εκθέτη. Γι' αυτό έβαλα τον προγραμματισμό και σας είπα, δεν το ξέρω, να το τσεκάρουμε. Αυτό σαν κλίμα εδώ είναι αρνητικό αν έχει συμβεί. Αν έχει συμβεί. Έχουμε όμως την ουσία. Εμείς θέλουμε τρία πράγματα. Εμείς θέλουμε πρώτον η Ευρώπη να πάρει ισότιμα το πρόβλημα, το μέρος. Πρόβλημα δεν είναι άνθρωποι. Το μέρος που της αναλογεί. Ισότιμα. Και η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Γαλλία. Δεν την ακούμε καθόλου τελευταία. Και η Γερμανία φυσικά. Ένα. Δεύτερον, το βασικό είναι να γίνει η αναθεώρηση του Δουβλίνου. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τρίτο θέμα που μας ενδιαφέρει είναι η οικονομική ενίσχυση βεβαίως και άμεση αποσυμφόρηση των πληγέντων περιοχών από το πρόβλημα αυτό που είχαμε στην Ελλάδα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Διότι εγώ βλέπω ότι ήδη έχουμε στην. Εγώ θα κατέβω πάλι την Πέμπτη, να δω Παρασκευή, αύριο, να δω τι γίνεται. Ακούω πάλι ότι υπάρχουν αντιδράσεις στην Ελλάδα για νέες δομές που πάνε να γίνουν στη Βόρεια Ελλάδα. Στην κυβέρνηση, τι ακριβώς έχει στο μυαλό της να κάνει. Και μην αποκόπτεται. Τα προηγούμενα γεγονότα πριν από 5 μέρες που είχαμε στα νησιά με τον κορονοϊό είναι μια αντίληψη που η Νέα Δημοκρατία παίζει σε αυτό, έτσι, και δηλητηριάζει όλο το κλίμα. Η Νέα Δημοκρατία βεβαίως αντιτείνεται το εντελώς αντίθετο, ότι την ευθύνη την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, την είχε μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια από το 2015. Ο Ιτασίας ο Βελοπούλου που έλεγε ελάτε, αλλά την είχαμε μαζέψει ο Βελοπούλου, ήταν σε ένα σπίτι, δεν τους είπε αυτή ελάτε σε αυτήν την περίοδο. Πού τα λένε αυτά τώρα. Κοιτάξτε κάτι. Όταν λέει κάποιος ότι είναι η δύναμη αποτροπής για ένα που πέφτει βόμβα στο κεφάλι του, είναι σίγουρα καλύτερα τα νερά του Εύρου από το σπίτι του εκεί που είναι όταν το βομβαρδίζουν. Ό,τι και να λένε, αυτοί οι άνθρωποι θα προσπαθούν να διαφύγουν και να σωθούν. Το ίδιο θα κάναμε κι εμείς. Κύριε Αρβανίτη, δεν είναι όμως όλοι οι Σύριοι, είναι και από άλλες χώρες και αυτό έχει επιβεβαιωθεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι Σύριοι, γιατί αν ήταν μόνο οι Σύριοι, τότε δεν θα είχαμε θέμα συζήτησης. Αυτό το θέλουν οι Ευρωπαίοι. Οι Αφγανοί, κύριε Βαρδάκη, είναι πρόσφυγες ή μετανάστες. Αυτό θα μου το απαντήσετε εσείς. Τι είναι κατά την άποψή σας. Εσείς οι Πακιστανοί. Είστε δημοκράτης άνθρωπος, ναι, και είστε και ένας δημοκράτης. Για μένα είναι μετανάστες. Είναι εμπόλεμη κατάσταση, ναι, το Αφγανιστάν. Δεν το συζητώ αυτό. Ναι. Είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Άμα είναι εμπόλεμη κατάσταση, ωστόσο, είναι πρόσφυγας. Το λέει ο νόμος. Ωστόσο όμως υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι. Δεν είναι όλοι. Δεν θα το δουν οι υπηρεσίες αυτό. Εντάξει, αυτό το δουν οι υπηρεσίες. Θέλω να το καταλάβετε, κύριε Βαρδάκη. Εδώ υπάρχουν διεθνείς κανόνες. Ναι. Δεν είναι ο καθένας, ούτε εγώ ούτε εσείς, να λέει αυτός είναι, αυτός δεν είναι. Δεν είναι τηλεπαιχνίδι. Όταν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στο Αφγανιστάν είχαμε πέρυσι 7.500 βόμβες επιβεβαιωμένα στα κεφάλια τους και 3.500 νεκρούς αμάχους, όλα αυτά τα χρόνια ο άνθρωπος αυτός είναι πρόσφυγας. Να καταλάβετε κιόλας γιατί παίζει το παιχνίδι πρόσφυγας ή μετανάστες. Διότι αν είναι πρόσφυγας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της είναι υποχρεωμένοι να τους πάρουν. Αν είναι μετανάστες, δεν τους παίρνουν. Αυτή η ιστορία και η ανοησία να βαφτίζουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τους πρόσφυγες μετανάστες δεν βοηθάει φυσικά τους πρόσφυγες, δεν βοηθάει σίγουρα από το Πακιστάν Ελλάδα. Όμως, στο Πακιστάν δεν έχουμε εμπόλεμη κατάσταση. Δηλαδή, εκεί, εδώ τώρα, υπάρχει αυτό. Στο Πακιστάν. Δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση το Πακιστάν. Ή άλλες αφρικανικές χώρες. Δηλαδή, είναι λίγο μπερδεμένο το ζήτημα αυτό με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και κάποιοι ίσως παρεξηγηθούν για ακροδεξιές απόψεις ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι λέμε. Και εμείς εδώ στο Ράδιο Κρήτη αυτό κάνουμε. Είναι η Δημοκρατία να είναι προσεκτική. Ακούστε. Πακιστάν. Αν ο άνθρωπος αυτός είναι χριστιανός στο Πακιστάν. Αν ο άνθρωπος αυτός είναι γκέι. Αν ο άνθρωπος αυτός είναι πολιτικός κλπ.
και διώκεται, και διώκεται για το φίλο του, για τις ιδέες του, για το θρήσκευμα, χαρακτηρίζεται από τη διεθνή χώρα πρόσφυγας. Αυτός μπορεί να είναι, τι να σας πω, δηλαδή και στην Ελλάδα όταν είχαμε χούντα και ήταν ο, που έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, ήταν πρόσφυγας ήταν ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι χαρακτηρίστηκε. Δεν χαρακτηρίστηκε μετανάστης. Είναι οι διεθνείς συνθήκες. Ναι. Για να το καταλάβουν όλοι οι ακροατές, ότι όταν είναι πρόσφυγας, αυτό το διαπραγματεύεσαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οφείλει να πάρει μέρος. Όταν είναι μετανάστης, αλλάζει το κόλπο. Όταν είναι βεβαίως παράνομος, οφείλει να πας στη χώρα προέλευση που είναι. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Μην παίζει ο Μητσοτάκης με την επικοινωνία. Μάλιστα. Και με τον κόσμο. Κύριε Αρβανίτη, δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά θα τα ξαναπούμε. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι καταστάσεις και στα σύνορά μας, αλλά γενικότερα η κατάσταση γεωπολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα αυτό είναι, αυτή είναι μεγάλη εικόνα. Αυτή είναι. Κύριε Βαρδάκη, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα που λέτε. Η μεγάλη εικόνα δεν είναι αυτό το σημείο τώρα. Είναι τι παίζουν και τι χτίζουν γύρω-γύρω και τι κάνει η χώρα μας. Να είστε καλά, κύριε Αρβανίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στις Βρυξέλλες.